Το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο όπως τόνισαν πρωτοποροί σε αρκετά ζητήματα, επέλεξε η Ένωση Λιμένων Ελλάδας για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Μάξιμου Σενετάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ. Μέσω των συνεργασιών η ΕΛΙΜΕ αναπτύσσεται και έτσι κατ' επέκταση λύνονται προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τα λιμάνια. Θα σας πω ένα γενικό παράδειγμα. Δεν μπορεί σε κάποιο λιμάνι να χρησιμοποιούνται δύο ρημουλκά για να μπαίνει ένα πλοίο στο λιμάνι και σε κάποια άλλα τρία και σε κάποια άλλα τέσσερα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός της αγοράς. Θα λυθούν ή θα συζητηθούν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τον τομέα αυτό της εθνικής οικονομίας που λέγεται λιμενική βιομηχανία. Είναι ένα λιμάνι, όπως ξέρετε, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχει πρωτοπορία σε πάρα πολλά θέματα, κυρίως και περιβαλλοντολογικά, άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την πράσινη μετάβαση και την ιδιωτικοποίηση των λιμένων. Χαιρόμαστε που ήδη με τη διοίκηση του λιμένα Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει τέτοιες πολιτικές και υλοποιούνται μελέτες αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε ηλεκτρικά πλοία, να μπορέσουμε να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια από την κυματική ενέργεια, και έτσι χαιρόμαστε που πρωτοπορούμε σε αυτόν τον τομέα της μετάβασης. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ξεδιπλώθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στα λιμάνια, μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν ζητήματα που θα τονώσουν την τουριστική και εμπορική κίνηση. Επίσης, υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας για τα ρημουλκά και την τροφοδοσία των πλοίων. Εμείς συνεργαζόμαστε και με την Ένωση των Ρημουλκών και συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο για τη βέλτιστη εφαρμογή του, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στη νέα εποχή. Χρειαζόμαστε νέα ρημουλκά με μεγάλες δυνατότητες. Βρισκόμαστε το 2023. Αποτελεί εξυγχρονισμό για την λιμενική βιομηχανία τα ρημουλκά αυτά. Και βρισκόμαστε, θα προχωρήσουμε και σε μια ανάθεση μελέτης, ώστε να έχουμε εικόνα και από τους πανεπιστημιακούς, για το τι ακριβώς χρειάζεται και για τα λιμάνια μας και γενικότερα για να προωθήσουμε και τον τουρισμό αλλά και την εμπορική κίνηση στα λιμάνια. Όλα τα λιμάνια βρίσκονται σε μια κρίσιμη φάση μετάβασης, όπου μετασχηματίζονται από χώρους διακίνησης επιβατών και οχημάτων σε ενεργειακούς κόμβους παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ενέργειας. Θα υπογράψουμε κάποια μνημόνια. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ανταποκρίθηκαν όλοι οι προσκεκλημένοι μας, τους ευχαριστούμε πολύ. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο ανάσα για τη μέση ελληνική οικογένεια. Προφανώς, είμαστε υπέρ της μείωσης των τιμών των εισιτήριων, εκεί όπου και όπου επιτρέπεται, ώστε να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ των εσόδων, παύλα κερδοφορίας ή και ζημιών τα παλαιότερα χρόνια των ακτοπλοϊκών εταιριών, και βεβαίως αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο προς όφελος του επιβάτη, διότι ωφελεί όλους.